στον Άγιο Μηνά και βλέπουμε τον κόσμο χιλιάδες μέσα. Ότι καθίσαμε να φάμε λίγο ψωμί, θα πούμε φωνές. Τα γκαλάκια έρχονται, ναι! Χαιρετήκανε τη μητέρα μου, εμένα και την αδελφή μου. Παίρναμε δρόμο και πάμε στο Λυθί. Στον δρόμο μας απάντησε ένας χωριάτης και τον ρωτάει η μητέρα μου, «Καλε, πού είμαστε?» Και της λέει, «Μωρή παλιοκαστρινή, για σας μας φάζουν οι Τούρκοι και ποιος δεν πέτασε και μας εμπραβούσε». Η καημένη μάνα μου έμεινε μοναχή, χωρίς άντρα, νύχτα, με δυο κορίτσια, χωρίς να ξέρει πού ήταν. Πέραμε τα βουνά και ανεβαίναμε στις Αγίας Μαρτιέλας τον ποταμό και βλέπουμε τα βουνά γεμάτα από Τούρκοι που έρχονταν προς το μέρος το δικό μας. Τότε στη μητέρα μας πήρε και κρυφτήκαμε μέσα στους δάτους και εκεί ξημερωθήκαμε. Τη νύχτα, πού να κοιμηθούμε, ναι, που υπερνούσαν οι Τούρκοι αυτό το δρομαλάκι που ήταν από πάνω. Η μητέρα μου καημένη είχε στο στήθος της ένα φουγγί γεμάτο ψηλούς παράδες και μυστηριώτικα κουκάκια που μας έδινε από δύο-τρία της καθεμιανής να περάσει φίνα. Βγάλει μια φουκιά και τα δείχνει των σαμιωτών. Αυτοί, νομίζοντας πως ήταν το σπίτι της γεμάτο παράδες, μας την πήρανε στο καΐκι. Την ώρα που μπήκαμε μέσα στη βάρκα, είδαμε τη θάλασσα κόκκινη από το αίμα. Σαν να πήγαμε λίγο μακριά, οι Τούρκοι μας τραβούσανε και τα κουρσούμια υπερνούσανε από πάνω από τα κεφάλια μας, λίγο να μας σκοτώσουν. Άλλο δεν ακούαμε φωνές και πιάματα και βλέπαμε παντού φωτιές. Γυρίζουμε, βλέπουμε πίσω εκείνους που μείνανε και τι να δούμε, ναι. Οι Τούρκοι τσισπάσανε. Ύστερα τους κάνανε κομμάτια και τα πετούσανε πάνω στον αγέρα. Τα όσα είδανε τα μάτια μου, ποτέ δεν θα ξεχάσω. Απ' σε πέρασαν κάμποσες μέρες. Οι Τούρκοι που ήταν στο χωριό έβγαλαν τελάλιδες. Όποιος πάει να προσκυνήσει τους αφεντάδες στο χωριό, θα του δώσουν όλα τα χωράφια του και τα σπίτια του. Ο παππούς μου δεν επίστευε και έλεγε τον Αλωνό να μην πάσουν, γιατί ξέρε με αυτόν πως οι Τούρκοι γενάπιστοι αγαρινοί. Έτσι τους επήρε και πήγαν στα Ξοράν και απ' εκεί στις Πομοριάν και πήγαιναν στα βουνά και κουβαλούσαν ξύλα και παίρναν 10 παράδες στο φόρτωμα και εισιούσαν καλά και τους επερίσεψαν και παράδες. Όσοι επιστέψαν στους Τούρκους και πήγαν στο χωριό, οι Τούρκοι τους εμάζεψαν και τους έβαλαν μέσα στους σπανού το σπίτι και τον είπαν να παντέξουν ώσπου να βγει το ηλάμι. Εκεί δύο-τρεις το πήραν η ραδιά, ως έχουν με αυτόν σκοπό να τους ξεπαστρέψουν. Απ' ένα παραθυράι μας στα πισινά, εξεκόψαν ως 50. Μα οι Τούρκοι τους πήραν χαμπάρι και πήγαν την άλλη μέρα και τους εσκότωσαν όλους όσοι επομείνανε στο σπίτι. Τους έσπαξαν αδελφοί στη φωνόκατη. Το αίμα έγινε ποταμό και έπεσε από κάτω. Και γι' αυτό την έβγαλαν το όνομα. Στην Επανάσταση, εμείς είμαστε είχα ένα αγοράκι 3 χρονών. Και του έδωκα μισό κουκί κύβλιφε. Και το κέβουνταν η καρδιά μου. Τότες, ήρθε ένας κόνσουλας στο χωριό και έστειλε ανθρώπους στα βουνά και φώναζαν πως ο κόνσουλας είπε ότι όσοι έρθουν στο χωριό και προσκυνήσουν δεν θα πάθουν τίποτε. Εγώ ήθελα να πάνε, γιατί δεν ήθελα να χάσω το παιδί που το βλέπα πως ήλιωνε και του έρχονταν λιγοθυμιές αυτήν την πείνα. Όμως ο παππούς σας δεν ήθελε με κανέναν τρόπο. Η αγαρινή έλεγε, δεν έχουν εμπιστοσύνη και θα μας φάξουν. Μα εγώ, που δεν μπορώ να βλέπω το παιδί να πεθάνει μπρος στα μάτια μου, του λέω, εγώ θα πάω με το παιδί. Και ό,τι θέλει ο Θεός σας κάνει. Κι έτσι με φύγαν και πήγαν.
επήγαν κι άλλοι άντρες και γυναίκες. Και τους άντρες τους είχαν βαρμένους μέσα στους σπανού το σπίτι. Εκεί, στη φωνόπεδρα τα κομμάτια. Εκεί που πάμε για το μάρμαρο. Τις γυναίκες τις είχαν όξο. Εγώ είχα το παιδί καθισμένο στο λαιμό μου όπως και λωτά. Ένας Τούρκος ήτρωγε ψωμί. Τότε το παιδί και έβαλε τα κλάματα και άρχισε να φωνάζει «Πεινώ, πεινώ, ψωμί, ψωμί!» Ο Τούρκος του έδωκε λιγάκι ψωμί και ρίχθηκε πάνω στο ψωμί και έφαγε να βάζει το. Τα ξανάκλαψε και τους ήταν κι άλλο. Τότε στέκει πανιά. Βλέπω το μαχαίρι του Τούρκου να στράφτει. Μια ανακούνημα. Και βλέπω το κεφαλάκι του παιδιού από εδώ.